Το βλέπει στο background, το βλέπει. Ναι, αυτό όντως είναι το background μου, το δικό μου. Δεν είναι green screen, όχι, δες. Ακουμπάω την καρέκλα. Ακουμπάω τη σκηνή. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Ατόσης είναι πίσω στο παλιό του setup, background, δωμάτιο, χώρο, PC. Μπορούσα να βρω κι άλλες λέξεις, αλλά μην το κουράσω κι άλλο. Καλησπέρα! Ατόσης, εδώ. Γενικά, καλά, δεν είμαι. Εσείς, βλέπω, σας αρέσουν πολύ τα mobile games. Τι έχει γίνει Ατόση με σένα το 2018? Αυτή τη χρονιά δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με το YouTube-άκι. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, ξέρετε ότι έχω κάνει δύο διαλύματα που έχουν κρατήσει πάρα πολύ καιρό, έτσι. Ωραία τώρα. Τώρα εσύ θες να μάθεις το γιατί. Θα σου το πω, μωρέ. Να περίμενε λίγο, ρε. Αρχή, μέση, τέλος. Αυτό θέλει. Όλα ξεκίνησαν τον Ατόση. Σκέφτηκε και είπε στον εαυτό του: Από το νέο έτος 2018 θα ασχοληθώ πάρα πολύ με το YouTube. Να παρέχω κι άλλα βίντεο επειδή το διασκεδάζω και να δει κι άλλο το κοινό μου και να ανέβω. Να ανέβω περισσότερο από όσο είμαι τώρα. Δεν θυμάμαι πόσο subscribers είχα τότε, ωραία. Και από ό,τι φάνηκε, μόνο αυτό δεν έκανα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε σε πολύ σοβαρό κομμάτι. Θα με δει να μιλάω για πρώτη φορά λίγο σοβαρά. Εντάξει, ελπίζω να το ανεχτεί αυτό για να το αντέξει, ε. Ωραία. Πάτε το popcorn σου τώρα, θα πνιγείς. Τελικά αυτό που χρειαζόμουν μετά από τόσο καιρό στο YouTube ήταν ένα διάλειμμα. Ασχολούμαι με το YouTube εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γυμνάσιο ήτανε, λύκειο ήτανε. Ανέβαζα συνέχεια, 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 συνέχεια. Όλες στο YouTube συνέχεια μοντάζ, συνέχεια recordings. Είναι όπως μια δουλειά, ας πούμε, και έτσι. Από τη στιγμή που ασχολείσαι πολύ, δεν μπορεί πλέον να είναι τόσο χόμπι. Το χόμπι είναι πιο πολύ στον ελεύθερό σου χρόνο, έτσι. Να το έχεις και να κάθεσαι να διασκεδάζεις και να χαλαρώνεις περισσότερο. Το YouTube το παρέχει αυτό, αλλά από τη στιγμή που ξοδεύεις παραπάνω χρόνο τη μέρα σου, από τη ζωή σου για αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί πλέον να είναι χόμπι. Πηγαίνει πιο πολύ σε δουλειά. Άμα θέλεις να ζήσεις, θέλεις λεφτά. Προφανώς. Θέλω να παίζω τένις. Πώς θα παίξω περισσότερο τένις? Να γίνω καλύτερος, να εκπαιδεύομαι περισσότερο. Ναι, αλλά αυτό θέλει να ξοδεύεις τον χρόνο σου στην ουσία. Ωραία, άμα ξοδεύεις τον χρόνο σου όλη τη μέρα για ένα χόμπι. Δεν πηγαίνω σχολείο πλέον για να κάνω όλο αυτό το χόμπι. Είμαι μεγάλος άνθρωπος. Πρέπει να βγάλω αυτά για να ζήσω. Πώς θα γίνει αυτό, κάνοντας το χόμπι σου δουλειά? Θα πηγαίνω μπαμπά, θα παίζω τένις, θα τους πλακώνω, θα εκπαιδευτώ, θα γίνω καλύτερο. Αλλά δεν γίνεται να μην βγάζω λεφτά από αυτό. Είμαι μεγάλος άντρας. Πρέπει να ζήσω από κάτι. Θα ζήσω από το χόμπι μου που στην ουσία έγινε δουλειά, που είναι το τένις. Δεν ξέρω αν το δώσα με καλό παράδειγμα. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Αλλά τελικά χρειαζόμουν ένα διάλειμμα από όλο αυτό το κομμάτι του YouTube. Ήθελα να το σταματήσω για τόσο καιρό. Ένα μήνα ίσως το σκεφτόμουν. Μετά πήγε δύο, μετά πήγε τρεις. Ήταν το πρώτο διάλειμμα αυτό. Είχα έτοιμα βίντεο, ανέβαζα βιντεάκια, αλλά μετά ξέμεινα από βίντεο. Διάλειμμα γινόταν Θεσσαλονίκη, Αθήνα, κάπου που να είναι εκτός τον χώρο μου, το σπίτι μου. Ήθελα πραγματικά ένα διάλειμμα από τοξίνωση. Περισσότερο ήθελα από υπολογιστή, από κινητό, από το μέρος που είμαι και ζω. Να τα αφήσω αυτά. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να ασχολείσαι πράγμα με το κινητό σου. Εντάξει, θα πει, θα χάσει ξανά βιντεάκι με σκυλάκια, με γατούλες, με καραστιού βίντεο να πέφτει ο κόσμος να τρώει τα μούτρα του. Είμαι κακός έτσι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πιο πολύ αποτοξίνωση από όλο αυτό το κομμάτι του YouTube, από σχόλια, από εσάς. Όσο κακό και να ακούγεται, ήθελα μια αποτοξίνωση να νιώσω άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος, αλλά ήθελα να νιώσω κάτι που έχω να νιώσω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πώς θα ήταν άμα ήμουν ένας normal άνθρωπος. Normal άνθρωπος. Πώς γάμο, normal άνθρωπος είμαι. Πώς θα ήταν άμα δεν ασχολιόμουν με το YouTube, κάτι που κάνω τόσα χρόνια. Ήθελα να δω και αυτή την οπτική μαζί με την αποτοξίνωση. Πώς θα ήμουν εγώ Ατόσης άμα δεν ασχολιόμουν με το YouTube, κάτι που κάνω τόσα χρόνια και αγαπώ τρελά. Έμεινε μετά το κανάλι 1-2 μήνες χωρίς βίντεο. Επέστρεψα δυναμικά, ασχολήθηκα πάλι 2-2,5 μήνες, αλλά τελικά δεν ήμουν τόσο ψυχολογικά έτοιμος. Θα το ξανακάνω μετά από ένα μήνα δηλαδή, πάλι ήμουνα. Πρέπει να είσαι καλά για να ασχοληθεί με το. Με οτιδήποτε έτσι, οτιδήποτε. Άμα αυτό που αγαπάς για κάποιο λόγο που δεν έχω βρει ακόμα δεν σε χαροποιεί τόσο πλέον, κάτι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι ένα διάλειμμα. Και προς Θεού, το διάλειμμα δεν είναι κάτι κακό. Πολλοί YouTubers του εξωτερικού πλέον θέλουν χρόνο για τον εαυτό τους και φέρουν editors να τους βοηθάνε να φτιάχνουν τα βίντεο τους, να έχουν περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους, να είναι ψυχικά καλά, το σωματικά καλά. Και τι έγινε μετά? Όσοι παρατηρείτε το κανάλι μου, τον τελευταίο μήνα έχετε δει μια μείωση στην ποιότητα. Άσε το ότι έπαιζα λίγα mobile games παραπάνω, αλλά άστρο πάλι. Σταμάτα, σταμάτα. Είπα να κάνω πάλι ένα διάλειμμα, αλλά στην τελική δεν ήθελα να το αφήσω πάλι το κανάλι μου με 2 μήνες χωρίς υλικό. Πάλι είχα βίντεο έτοιμα, τέλειωναν τα βίντεο, είχα να ανεβάσω λίγο καιρό. Μετά ήρθε ο sponsor το
το Fortnite. Έτρεξα να πάρω ένα κινητό Razer Phone για να το κάνω, γιατί το παλιό μου, που είναι αυτό εδώ LG G4, δεν άντεχε να παίξει το Fortnite. Έκανα το βίντεο Fortnite, όλα καλά, γίνω σπόνσορας. Προφανώς δεν μου άρεσε η ποιότητα του βίντεο Fortnite. Άσχετο ότι δεν είχα χρόνο για αυτό το βίντεο, γιατί μέτρεχαν οι sponsors, δεν μπορούσα να το κάνω πιο ποιοτικό, δυστυχώς. Και μετά λέω, όπα κάτσε εσύ, μπορώ να κάνω βίντεο. Έχω δύο κινητά, θα έχω μια κάμερα και στο Razer Phone θα γράφω τα παιχνίδια. Και έτσι μου ήρθε, λέω, θα δοκιμάσω κάτι καινούργιο στο κανάλι μου. Επιτέλους θα... Τόσα χρόνια, είμαι πολύ χαρούμενος. Τόσα χρόνια θέλω να παίξω mobile παιχνίδια στο κανάλι μου. Το κατάφερα, το έκανα. 3-4 φορές ίσως. Προφανώς κοιτούσα ότι δεν ήταν τόσο ποιοτικά τα βίντεο. Ξέρεις, κατά κάμερα ήταν, κάμερα από κινητό προφανώς. Και λέω την επόμενη φορά καλύτερα. Έφτασε τρίτο βίντεο με κινητό. Δεν είναι ότι δεν το βλέπα, το έβλεπα. Το έβλεπα, το συνέχιζα, αλλά το έβλεπα. Και λέω την επόμενη φορά θα βγει καλύτερο. Πίστευα ότι κάπως θα το βελτιώσουν. Περισσότερο μοντάζ, να φτιάξω τον ήχο. Και τέλος πάντων συνέχισα να βγάζω τέτοιο υλικό. Και σιγά σιγά το παρατήρησα τόσο πολύ ότι δεν σωζόταν η κατάσταση και δεν μου άρεσε τελικά αυτό. Πολλοί από εσάς το γράφατε και το παρατηρήσατε και δεν σας άρεσε. Μου λέγατε, πού είναι το παλιό σου background, θέλω το παλιό background. Να σας πω ρε παιδιά λίγο. Άμα φύγω από αυτό το σπίτι και μετακομίσω και πάω να μείνω κάπου αλλού, θα σας πειράξει τόσο πολύ το background που θα σταματήσετε να με βλέπετε. Σοβαρευτείτε λίγο. Θα έχω κουράδες στο επόμενο background. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Άμα είναι κουράδες, είναι κουράδες. Ενώ γινόταν αυτό το διάλειμμα, ήθελα να ασχολούμαι. 5-6 ωρίτσες, ένα έτοιμο βιντεάκι. Τέλος, μετά από 7 μέρες πάλι θα σχολιόμουν και θα έφτιαχνα άλλο βίντεο να ανεβάσω. Ήταν διαφορετικό διάλειμμα από το πρώτο. Το πρώτο το άφησα 2 μήνες. Αυτό έκανα διάλειμμα, απλά δεν ανέβαζα τόσο συχνά. Και όταν ανέβαζα, ανέβαζα παιχνίδια από κινητό ή από λάπτοπ με χάλια ποιότητα. Και θέλω να απολογηθώ πολύ για αυτήν την λάθος επιλογή μου. Ήταν πάρα πολύ λάθος επιλογή. Ήταν ίσως από τα χειρότερα λάθη που έχω κάνει ποτέ στο YouTube. Ίσως, ναι, να βάλω αυτό για τίτλο. Το χειρότερο λάθος που έχω κάνει ποτέ στο YouTube. Δεν θα το πιστέψετε ποιο είναι το χειρότερο λάθος που έχω κάνει ποτέ στο YouTube. Σε commentary μου άρεσε. Δεν ήταν άσχημα τα βίντεο σε commentary. Πιστεύω ήταν καλά. Αυτό που με χαλάει πάντως πάντα όταν βλέπω αυτά τα βίντεο είναι αχ. Ήχος και κάμερα. Και επιτέλους μετά από 6-7 βίντεο με τέτοια ποιότητα το αποφάσισα, ξέρεις τι, τέλος. Ήθελα να το πάω προς το καλύτερο, να μην σας αφήσω πάλι χωρίς υλικό, αλλά ήταν η λάθος επιλογή. Πραγματικά καλύτερα να άφηνα το κανάλι μου πάλι 2 μήνες χωρίς να ανεβάσω παρά να ανέβαζα τέτοια ποιότητα βίντεο. Δεν θα έκανα βίντεο που θα τα εξηγώ όλα αυτά άμα δεν ανέβαζα αυτά τα βίντεο, να ξέρετε. Αλλά πρέπει να εξηγήσω γιατί το κανάλι μου τον τελευταίο μήνα πήγε τόσο σκατά ποιοτικά. Τώρα πώς θα βλέπετε, είμαι στο παλιό background, οπότε τι σημαίνει αυτό. Αρχίζουν πάλι τα ποιοτικά βίντεο και αυτή είναι μια νέα κάμερα. Ελπίζω να φαίνεται διαφορά. Δεν είμαι σίγουρος βασικά, αλλά έχει auto focus. Α! Focus! Focus! Κάνε focus! Εδώ είμαι! Κάνε focus! Μου φαίνεται η καινούργια κάμερα, δεν θέλει να συνεργαστεί, παιδιά. Επιστρέφω στα βίντεο. Δυναμικά, έχω πάρα πολύ γαμάτα παιχνιδούμπια. Αυτό που ήθελα να κρατήσω για το τέλος. Δεν είναι κακό το διάλειμμα. Την πρώτη φορά που έκανα διάλειμμα, παρατήρησα κάποια λάθη με το κανάλι μου και κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσε το υλικό που ανέβαζα. Και σε αυτό το διάλειμμα κατάφερα να με παρακολουθήσω λίγο ως θεατής. Ωραία, τι θα ήθελα εγώ να δω από αυτόν τον άνθρωπο. Μετά σκέφτηκα τι άρεσε και σε μένα να κάνω τελικά. Τι μήνες διαλύματος. Λίγο να ξεκάνεις από το συνηθισμένο χώρο που είσαι τόσα χρόνια. Να ζήσω μια άλλη ζωή λίγους μήνες, η αλήθεια είναι. Αυτό ήταν η ουσία το διάλειμμα. Να ζήσω μια διαφορετική ζωή αυτούς τους μήνες. Με βοήθησε στο να επιστρέψω μετά δυναμικά και να κάνω πάλι βίντεο. Αλλά αυτή τη φορά το διασκέδαζα. Βοήθησε το διάλειμμα δηλαδή να επιστρέψω και να διασκεδάζω τα βίντεο για άλλη μια φορά. Ενώ στην αρχή δεν τα διασκέδαζα. Προτού κάνω το διάλειμμα. Δεν είναι κακό να κάνεις ένα διάλειμμα. Παλιά πίεζα τον εαυτό μου να τελειώσει το βίντεο την ίδια μέρα, το μοντάζ. Και εμένα τα βίντεο μου παίρνουν πάρα πολύ ώρα στο μοντάζ, τουλάχιστον ίσως παλιά. Και με πίεζα να κάτσω 6 ώρες συνεχόμενες να το κάνω. Όχι, λέω, σταμάτα το. Δεν σου κάνει καλό. Δεν σου κάνει καλό. Σταμάτα το. Κάνε ένα διάλειμμα. Κάνε ένα διάλειμμα. Δεν σχετάει. Παίξε παιχνίδια. Βγες έξω μια βόλτα. Χυμίσου, χαλάρωσε. Ξαναεπέστρεψε δυναμικά μετά, ενώ θα έχεις ενέργεια. Όταν είστε κουρασμένοι σωματικά, ψυχολογικά, κάντε ένα διάλειμμα. Θα ξεφύγετε λίγο από το συνηθισμένο χώρο σας και θα επιστρέψετε δυναμικά σε αυτό που αγαπάτε. Οτιδήποτε αγαπάτε. Δεν ξέρω τι αγαπάτε, εντάξει, ένα, τόσα άτομα είστε. Τόσα πράγματα να πω, πολύ μπλα μπλα, μπορεί να βαρεθήκατε εσείς τώρα. Όσοι μείνατε εδώ πέρα, πιστεύω ενδιαφέρεστε πολύ για μένα και το κανάλι. Θα τα πούμε σύντομα με περισσότερα βίντεο. Το Instagram, να ξέρετε, βοηθάει πάρα πολύ. Όσοι δεν ξέρατε τι γινόταν στα παρασκήνια τόσους μήνες, από το κινητό μου τα ενημερώνω όλα στο Instagram. Δείχνω τι κάνω, κάνω live, σας μοιράζομαι
τις σκέψεις μου για κάποια πράγματα. Γενικά δείχνω ότι ζω εκεί πέρα. Άμα δεν ζω στο YouTube, θα ζω τουλάχιστον στα social media, που είναι το Instagram πλέον, ωραία. Οπότε ακολουθήστε εδώ πέρα, παπάκι Αντώνης, mrantuon.gr007, και εκεί πέρα ενημερώσεις και πράγματα. Πάμε 35.000, ελάτε, πάμε λίγο να το πάμε 35.000 το Instagram, ελάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τσάω. Α, τσάω, όχι, δεν χρειάζεται, κλείνω από εδώ. Έχω τηλεκοντρόλ να γίνω τα βίντεο τώρα. Δες, ξεστανιτώ, θα κλείσω το